άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτά που αντιμετωπίζουν στο Μέγκα, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Και σε ένα βαθμό ενοχλητική, διότι άκουσα και το ρεπορτάζ προηγουμένως και ακούστηκαν πολύ σοβαρά πράγματα. Αυτό όμως το οποίο εγώ κατάλαβα και από αυτό που είπε και ο κύριος Καφάτος στην τηλεφωνική του παρέμβαση, είναι ότι οι άνθρωποι του Μέγκα είχαν λάβει δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Μέχρι προχθές. Προφανώς, γιατί μιλούσαν για ξαφνικό θάνατο. Άρα πρέπει να μάθουμε ποιος έδινε τέτοιου είδους υποσχέσεις και ποιος διέλυσε αυτές τις προσδοκίες. Δηλαδή έπαιξε με την καρδιά και την ψυχή των ανθρώπων που εδώ και δύο χρόνια προσπαθούν και διατηρούν και με επιτυχία, όπως ακούσαμε πριν, με πολλά εκατομμύρια πλέον στα ταμεία του Μέγκα να μπαίνουν, με αυτοθυσία. Είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι, έχουν πάρει ένα δώρο. Άρα νομίζω ότι ενώ είναι καλά τα νέα, διότι προχωράει αυτός ο διαγωνισμός, πάμε στην οριστική επίλυση αυτού του θέματος και πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει, όπως είπα, επιστροφή. Απ' την άλλη έχουμε αυτή την ιστορία με το Μέγκα, η οποία είναι θλιβερή και την οποία δυστυχώς φοβάμαι ότι θα κανιβαλίσουν πάνω στο πτώμα του Μέγκα πολλοί επιχειρηματίες. Προσπαθώντας να δώσει και λίγο το παρασκήνιο της κατάστασης, μίλησε για ένα πολιτικό και οικονομικό power play. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί προφανώς έπαιρναν διαβεβαιώσεις. Μπήκαν και νέοι παίκτες μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί το Μέγκα ήταν μαγαζί γωνία, που λέμε. Δηλαδή, ήταν ένα σταθμός ο οποίος ουσιαστικά έκανε την αρχή στην ιδιωτική τηλεόραση. Ήταν ένα κανάλι που είχε υψηλές τηλεθεάσεις. Και ξαφνικά όλο αυτό οδηγείται στο μαύρο, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν. Τέχτε, εδώ το Μέγκα δείχνει το τι, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει νομότητα, το, ας με επιτραπεί εντός εισαγωγικών, έγκλημα, το ότι δεν έγινε διαγωνισμός τα τελευταία χρόνια και πού μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και ένα κανάλι που έβγαλε μια μεγάλη γενιά στελεχών και δημοσιογραφικών και τεχνικού προσωπικού, που έβγαλε από τις καλύτερες μυθοπλασίες, που είχε ως ένα βαθμό δεσπόζουσα θέση και στην τηλεθέαση και ενδεχομένως και στην απορρόφηση διαφήμισης, πώς ακριβώς αυτή τη έλλειψη ρύθμιση του τοπίου μπορεί να καταλήξει στα συντρίμια και, όπως είπα, με ένα ορατό πλέον κίνδυνο να κανιβαλίσουν πάνω στο πτώμα του Μέγκα, να πάρουν δηλαδή ό,τι καλό έχει απομείνει, δηλαδή τη βιβλιοθήκη του και ό,τι καλά μηχανήματα κτλ. Υπάρχουν. Επομένως, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Νομίζω είναι η ομολογία της αποτυχίας, το ότι δεν υπήρχε τόλμη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις να ρυθμίσουν το τοπίο. Από πλευράς κυβέρνησης, θα μου επιτρέψετε να δούμε μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, μήπως τελικά είναι φήμη και αγωνία όλο αυτό το οποίο ζούμε και τελικά μήπως υπάρχει και ενδιαφέρον ακόμη και για το Μέγκα. Προφανώς η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί να σταθεί, αλλά θέλω όμως επίσης να σας πω ότι και όλες τις χώρες της Ευρώπης, όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, έχουμε και επιχειρηματίες στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, οι οποίοι οργανώνουν σχέδια αποκατάστασης των απολυμένων, έχουν μια ειλικρινή σχέση με τους εργαζόμενους. Εδώ βλέπω ή καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ ότι κάποιοι είχαν φουσκώσει τα μυαλά των ανθρώπων ότι το Μέγκα θα συνεχίσει να υπάρχει, πράγμα το οποίο διαφαίνεται ότι δεν θα γίνει. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη διαδικασία. Στη διαδικασία να τη δούμε λιγάκι. Χορήγησης των οδειών. Ποια διαδικασία θα ακολουθεί? Πάμε. Λοιπόν, στις 7, θέλουμε στις 7 να πάμε. Να πάμε στις 7. Κοιτάξτε, εμείς δουλεύουμε για το δημόσιο. Μακάρι να έχουν και πάνω από 7 και 8 και 10, να υπάρχει ανταγωνισμός, να πάρει αρκετά χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Εάν υπάρχει πάνω από 7, θα γίνει η διαδικασία που έγινε, όχι πέρσι, πρόπερσι πλέον, το 2016. Δηλαδή μια δημοπρασία πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα. Έτσι όπως την είδαμε. Έτσι όπως την είδαμε. Με κλειστές αίθουσες. Η διαφορά, βέβαια, υπάρχουν κάποιες επιμέρους διαφορές. Δηλαδή, πλέον δεν ξεκινάμε στα 3,5 εκατομμύρια τιμή κίνησης, αλλά στα 35. Το οποίο σημαίνει ότι αν έχουμε και πάνω από 7 υποψηφίους, δεν θα πάρει μάλλον τόσο πολύ, δηλαδή 3 μέρες. Από εμπειρία, έτσι και το λέω, βέβαια, είναι λίγο πρόχειρος υπολογισμός. Εγώ πιστεύω ότι σε μία μέρα θα έχει λυθεί το ζήτημα, αν έχουμε 8 ή 9 υποψηφίους. Προφανώς θέλουμε να έχουμε πολλούς υποψηφίους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό σήμα. Εγώ πιστεύω στην τηλεόραση. Το μέσο της τηλεόρασης αυξάνει τη δημοφιλία του και γιατί μπορεί να μεταφέρεται και σε γραμμικές και επιγραμμικές πλατφόρμες και να συνδυάζει και να παρέχει το περιεχόμενο του προστίαση κατά παραγγελία. Έχουμε δηλαδή την ειδική τηλεόραση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, θέλω να πω κάτι. Μου δίνετε μια δωρεάν, ευκαιρία. Είναι δωρεάν αυτό που προσφέρει. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως disruptor. Είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τα πράγματα. Έφερε και το HD. Να θυμίσω μια άλλη αθόρυβη επανάσταση. Διότι όταν είχαμε ξεκινήσει το νόμο μας, λέγανε μην έχετε σε υψηλή ευκρίνεια, διότι αυτό θα μειώσει τον αριθμό
των καναλιών και όπως βλέπετε κάποιοι που τα λέγανε αυτά δεν δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον να σώσουν για παράδειγμα το Μέγκα αυτή τη στιγμή. Έφερε την υψηλή ευκρίνεια τηλεόραση όταν στην Ιαπωνία για παράδειγμα η επόμενη Ολυμπιακή λένε ότι θα είναι σε 8K, όχι απλώς σε HD. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει την υβριδική τηλεόραση η οποία της δίνει πάρα πολλές δυνατότητες να δώσει το περιεχόμενό της και να προσφέρει υψηλής ποιότητας θέαση στους πολίτες. Και έχει και ένα πάρα πολύ πλούσιο αρχείο. Το on demand που λέτε, η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει ένα από τα πιο, ίσως το πιο δυνατό βίντεο on demand κανάλι στη χώρα. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε πάνω από 1.700.000 αιτήσεις για θέαση προγραμμάτων. Και η ΕΡΤ επίσης έχει αρχίσει και τις πιλωτικές εκπομπές στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Άρα η ΕΡΤ πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή το κανάλι, ο σταθμός, η δημόσια τηλεόραση, η οποία κινεί, οθεί τα πράγματα σε κάτι καλύτερο, κοιτάει μπροστά. Και πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί και η διαδικασία της αδειοδότησης, όπου πλέον θα έχω ένα καθαρό τοπίο. Θα έχω μια σταθερότητα στην αγορά, δεν θα έχω τέτοιου είδους φαινόμενα με τους εργαζόμενους να αγωνιούν. Θα έχω σταθμούς οι οποίοι έχουν δεκαετής διάρκεια λειτουργία, οι οποίοι μπορούν πραγματικά να ανταγωνίζονται σε ένα προϊόν το οποίο αυξάνει τη δημοφιλία του παγκοσμίως. Έχουμε, και θα κλείσω με αυτό για να μην μακρηγορώ, έχουμε 60 δισεκατομμύρια ώρες θέασης κάθε μήνα στην Ευρώπη, από τα ελεύθερης λήψης κανάλια και περίπου 2 εκατομμύρια από τα subscription video on demand. 2 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, και 60 δισεκατομμύρια από τα ελεύθερης λήψης κανάλια. Να επανέλθω σε κάτι που αναφέρατε στο λόγο σας προηγουμένως. Στο κομμάτι της περίπτωσης που δεν βρεθούν οι 7 βρεθούν περισσότεροι από 7 διεκδικητές για τις άδειες και το τίμημα εκκίνησης είναι τα 35 εκατομμύρια. Εάν περάσουμε σε δημοπρασία όπως έγινε την προηγούμενη φορά, ακούστηκε την προηγούμενη φορά ότι όταν κάποιος δίνει, ένας ιδιοκτήτης καναλιού φτάνει να δίνει 70 εκατομμύρια για παράδειγμα, που βέβαια θα θέλει να τα εισπράξει το δημόσιο, απ' την άλλη δεν μπορεί μετά να ανταπεξέλθει μέσα στο σταθμό του και ενδεχομένως θα κάνει περικοπές, θα κόψει μισθούς, γιατί η διαφημιστική πίτα, όπως μας έλεγε και πριν ο Βασίλης Κουφόπουλος, είναι συγκεκριμένη και είναι πολύ μειωμένη. Η διαφημιστική πίτα, θα μπορώ να σας πω με βάση και στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων. Είναι δεκαετής. Ένα λεπτά, κύριε. Είναι δεκαετής. Είναι 7 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε. Έχουμε μια διαφορά ότι πλέον έχουμε 10 ισόπωσες δόσεις. Διότι ίσως εμείς είμαστε και λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, αυστηροί. Θέλαμε να πάρουμε το τίμημα σε 3 δόσεις. Αυτή τη φορά έχουμε 10 ισόπωσες δόσεις. Θέλω επίσης να πω ότι σύμφωνα και με στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, αλλά και δηλώσεις μεγάλων στελεχών των καναλιών δημοσίως, πλέον έχουμε μια αύξηση της διαφημιστικής αγοράς και πιστεύω ότι θα φτάσουμε πάνω από τα 250 εκατομμύρια, θα κλείσουμε μέσα στο 2018. Έτσι δείχνουν οι ρυθμοί αύξησης, το οποίο βέβαια είναι αναλογικό και της πορείας ελληνικής οικονομίας, η οποία σταθεροποιείται και βαίνει προς ανάκαμψη με τον χρόνο. Θέλω επίσης να σας πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτές τις προσφορές, τις έκαναν προφανώς βάσει ενός business plan. Και αυτό το οποίο είπα προηγουμένως είναι ότι η τηλεόραση ως μέσο έχει πάρα πολλές δυνατότητες, αρκεί βέβαια να μην υπάρχουν τεχνοφοβικές συμπεριφορές, δηλαδή να επενδύσουν σε ποιοτικό πρόγραμμα, να επενδύσουν σε τεχνολογίες όπως η υβριδική, να φτιάξουν video on demand κανάλια, να αγοράσουν live sport events, ό,τι αυτή τη στιγμή πάνω κάτω κάνει η ΕΡΤ. Και είναι τιμή της ΕΡΤ η οποία τολμάει και προχωράει και θα δείτε ότι και σε λίγο καιρό και στην ΕΡΤ θα έχουμε, πιστεύω ότι αυτό θα της βγει και οικονομικής πλευράς από πλευράς διαφημιστικών εσόδων, μιας και μπροστά μας έχουμε ένα εμβληματικό γεγονός του Μουντιάλ και τέλος του Γενάρη έχουμε και άλλα γεγονότα όπως τα Ολυμπιακά, τους χειμερινούς Ολυμπιακούς. Η τηλεόραση, το περιεχόμενο της τηλεόρασης μπορεί να μεταδίδεται πολλαπλώς και με ένα κινητό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ Netflix και Deutsche Telekom για online ratings, όπου δεν θα χρεώνονται οι πολίτες για το κινητό τους να βλέπουν τέτοιου είδους προγράμματα. Υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στον κόσμο και οι μεγαλύτερες εταιρείες που διαχειρίζονται δεδομένα προσπαθούν διακαώς να μπουν στο χώρο της τηλεόρασης. Πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη συγχώνευση της Time Warner, τώρα έχουμε τη Disney με τη Fox, βλέπουμε το τεράστιο ενδιαφέρον της Facebook, της Google, της Amazon, της Hulu. Δεν είναι τυχαίος κλάδος ο κλάδος των οπτικοακουστικών μέσων και ο κλάδος της τηλεόρασης. Αλλά όπως είπα προηγουμένως,
Μιλάμε για μια νέα μορφή στη τηλεόραση, μιλάμε για ποιοτικό πρόγραμμα και αν θέλετε έτσι και σε ένα έτσι πολιτικό θεωρητικό επίπεδο, μιλάμε και για μια πιο δημοκρατική τηλεόραση. Διότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες δεν υποχρεωμένοι να κάθονται στον καναπέ, να βλέπουν αυτό που έχει η γραμμική τηλεόραση, η ροή εκείνη τη στιγμή και τις διαφημίσεις που ενδεχομένως η βιομηχανία χρειάζεται. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή μπορούν να χρησιμοποιούν όπως το κάνουν και μέσα από την ΕΡΤ, μέσα από την υβριδική, να επιλέγουν τα προγράμματά τους, έχουν αυξημένη επιρροή. Και δίνει και τζάμπα αυτό. Έτσι. Και η ΕΡΤ βεβαίως είναι πολύ σωστή παρατήρησή σας. Το δίνει και τζάμπα. Το δίνει δωρεάν. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχετε πάρα πολλά χρήματα και για τη μυθοπλασία έχετε. Για τη μυθοπλασία, τι έχουμε κάνει ως κράτος. Δεν ξέρω τώρα. Είναι, θα γίνει τώρα, γίνεται. Όχι, θα σας πω, τον Αύγουστο περάσαμε ένα νόμο. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει ένα κίνητρο για την επιδότηση οπτικοακουστικών παραγωγών, είτε είναι ταινίες μεγάλου μήκους, είτε είναι ντοκιμαντέρ, είτε είναι video games, είτε είναι animations. Και βεβαίως τηλεοπτικές σειρές, διότι τηλεοπτικές σειρές μεταναστεύει πλέον και τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ερώτηση. Και έχουν τεράστια. Ερώτηση. Επιδοτείτε δηλαδή. Επιδοτείτε στο επίπεδο του 20% του συνολικού κόστους, ναι. 25% μεταξύ επιλέξιμων παραγωγών, δαπανών. Έχει ήδη εγκριθεί ο πρώτος κύκλος και είναι 75 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατεθούν στην ελληνική αγορά για να τονώσουν την εχώρια οπτικοακουστική παραγωγή αλλά και τις συμπαραγωγές και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Και τέλος του μήνα θα βγάλουμε και την εφαρμοστική κοινή υπουργική απόφαση, αυτό που λέμε το Open Call for Tenders. Και αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε όχι απλώς να έχει και η Ελλάδα ένα κίνητρο, να δει δηλαδή να μπει στο χάρτη των χωρών που θεωρούνται film friendly, αλλά να έχει και η Ελλάδα ίσως το πιο ανταγωνιστικό cash rebate, το πιο ανταγωνιστικό σύστημα επιδότηση οπτικοακουστικής παραγωγής. Αν όχι παγκοσμίως, για να μην φανώ έτσι πολύ ρομαντικός και μαξιμαλιστής, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρώπης. Και οι ανταγωνιστές μας είναι εδώ. Έχουμε χάσει πολλές παραγωγές από την Κροατία, από την Ουγγαρία, στη Βουλγαρία. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα reverse αυτής της τάσης. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπάρχει επίσης η εξέλιξη της μείωσης φορολογίας του ειδικού φόρου, ο οποίος δεν έχει νόημα να υπάρχει από τη στιγμή που έχουμε πλήρη αδειοδότηση και τίμημα το οποίο πληρώνουν οι καναλάρχες και το οποίο και αυτό νομίζω θα βοηθήσει να ενισχυθεί και η μυθοπλασία και ο χώρος της απασχόλησης στην τηλεόραση. Ξαναπάμε αυτό. Τι εννοείται. Για το φόρο. Η ρύθμιση που έχει προκύψει είναι ότι το 20% πήγε στο 5% για τα κανάλια τα οποία όμως θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό και θα πάρουν άδεια από το διαγωνισμό. Μάλιστα. Του ΕΣΟΡΟΥ. Νομίζω είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Εμείς θέλουμε να τονώσουμε τον κλάδο. Πρέπει από τη στιγμή που θα ρυθμιστεί ο κλάδος να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι η ανάπτυξη του κλάδου. Κύριε Κρέτσο, να επανέλθω και να ρωτήσω αν αυτή τη φορά θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις δυνατότητες που έχουν οι διεκδικητές πραγματικά να είναι συνεπείς με το τίμημα. Βεβαίως αυτό και την οφειλή των εκατομμυρίων για τα οποία θα δεσμευτούν. Βεβαίως και θα γίνει, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Και βεβαίως θα γίνει και τώρα. Άλλωστε η αρχιτεκτονική της προκήρυξης πατάει στην προκήρυξη που είχαμε βγάλει και εμείς. Δεν είχαμε και απόσυρση όμως την προηγούμενη φορά. Και τώρα υπάρχει ο όρος ότι αν ένας υπερθεματιστής προσωρινής. Προσωρινός. Αυτή είναι η λέξη. Αυτή είναι σωστή η λέξη. Σωστά. Γιατί τι γίνεται, ο διαγωνισμός, η προκήρυξη μας πατάει σε συνεχή στάδια ελέγχου. Σε συνεχή στάδια ελέγχου. Τα οποία τα ακολουθεί πλέον και το ΕΣΟΡΟΥ. Αν λοιπόν ένας προσωρινός υπερθεματιστής δεν έρθει στην ώρα του να καταθέσει τα χρήματα ή δεν αποδείξει την οικονομική επάρκεια και την προέλευση των οικονομικών μέσων, προφανώς θα χάσει αυτό το δικαίωμα και το δημόσιο θα πάρει 3,5 εκατομμύρια την κατάπτωση δηλαδή της εγγυητικής επιστολής. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά το ΕΣΟΡΟΥ. Είμαι όμως σίγουρος ότι θα κάνω εξαιρετική δουλειά και θα είναι και η πρώτη ολομέλεια του ΕΣΟΡΟΥ, η οποία λύνει το πρόβλημα αυτό το χρόνιο. Επομένως είμαστε χαρούμενοι. Προφανώς υπάρχουν οι προκλήσεις. Αυτό το ρεπορτάζ με το Μέγκα νομίζω ήταν λίγο γροθιά στο στομάχι. Αλλά όταν έχεις κανόνες, έχεις σοβαρούς επενδυτές, έχεις σταθερότητα στην αγορά και βεβαίως υπάρχει και υποστήριξη από το κράτος να διαμορφώσει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, είτε επιδοτώντας την οπτικοακουστική παραγωγή, είτε μειώνοντας μια φορολογία που στην πράξη εφαρμόστηκε μόνο από εμάς και ήταν πιο πολύ ένα πρόκριμα, μια
έμεση, ας το πούμε, μορφή απειλής προς τα κανάλια για να αγοράζουν ισχύ κάποια πολιτικά κόμματα, νομίζω ότι τότε μπορούμε να κοιτάξουμε στο μέλλον. Και αυτό είναι για μας αυτή τη στιγμή το κλειδί. Τώρα μέλλον. Λοιπόν. Τώρα μέλλον. Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν τα ραδιόφωνα. Οι αντιδρώσεις ραδιόφωνο. Ναι. Και είναι απλώς περιγραφικό, όχι καλό περιγραφικό, είναι γενικόλογο όλο αυτό που υπάρχει μέσα. Θα γίνει πιο συγκεκριμένο από εδώ και πέρα. Δεν είναι γενικό. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, έχουμε κάτι. Δεν είναι γενικόλογο. Δεν περιγράφει ακριβώς τις διαδικασίες σου. Όχι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κανονιστικές πράξεις, υπουργικές αποφάσεις. Εγώ σας μεταφέρω ερωτήσεις και ερωτήματα ανθρώπων τηλεθεατών. Καλά κάνετε και προσπαθώ. Συναδέλφων δημοσιογράφων. Βεβαίως. Ότι δεν περιγράφεται αυτό ακριβώς. Βεβαίως, θα σας απαντήσω. Όπως λοιπόν το μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι να κοιτάξει μπροστά με future proof τεχνολογία. Για να διορθώσει κακώς κείμενα και να δώσει όθηση στην τηλεόραση, έτσι πρέπει να κάνουμε και για το ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι μια αθόρυβη επανάσταση. Στην Ευρώπη, πάνω από το 50% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό ραδιόφωνο, το οποίο σου δίνει νέες δυνατότητες. Καταρχάς, διαμορφώνει νέες αγορές, εθνική αγορά για παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχουν εθνικής εμβέλειας ραδιόφωνα. Υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση του φάσματος. Είναι οικολογικά πιο φιλικό, δεν χρειάζεται να έχουμε τις κεραίες σε κάθε βουνό και λαγκάδι. Η εκπομπή από τις ακτινοβολίες. Και δείτε για παράδειγμα τους συμπολίτες μας στο Χορτιάτι, μπορούν να σας απαντήσουν πόσο σημαντικό είναι. Δεν θα υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός, πιο πλουραλιστικό, δηλαδή αυξάνει τον αριθμό των ραδιοφωνικών σταθμών. Τελειώνει τις παρεμβολές με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, όπου έτσι για να το κάνουμε έτσι και πιο ελαφρύ, κατεβαίνουν οι πιλότοι και ξαφνικά θα ακούσουν, ας πούμε, την Πάολα να τραγουδάει και λένε: παιδιά, τι γίνεται, κάποιος έχει μπει. Συμβαίνουν αυτά. Τελειώνει λοιπόν αυτή η ιστορία, τελειώνει οι παρεμβολές μεταξύ άλλων σταθμών. Υπάρχουν πολυμεσικές εφαρμογές. Μπορούμε να στήσουμε ένα ραδιόφωνο εθνικών οδών και ήδη η ΕΡΤ προσπαθεί, από όσο γνωρίζω, να κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη έχει ξεκινήσει πιλωτικές εφαρμογές. Άρα είναι μια αθόρυβη επανάσταση. Μέσα στο μήνα θα έχουμε και το διαγωνισμό για τον πάροχο δικτύου που θα μεταφέρει το σήμα. Και βέβαια είναι αρμοδιότητα του ΕΣΟΡΟΥ να προχωρήσει το διαγωνισμό όσον αφορά τους παρόχους περιεχομένου, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κύριε Κρέτσου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.